Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Και ενώ η Μπαχάρη είναι ακόμα θυμωμένη με τον άντρα της, εκείνο που την εξοργίζει είναι πως ανακαλύπτει ότι τελικά διατηρεί κρυφό δεσμό με την Ρεγκίν εδώ και πολύ καιρό. Το επόμενο πρωί αποφασίζει να ακολουθήσει τον Τιμούρ και τον βρίσκει να αγκαλιάζει τη Ρεγκίνα έξω από το σπίτι της. Και να τη ζητάει συγγνώμη για όσα έγιναν το προηγούμενο βράδυ. Το σοκ για την Μπαχάρη είναι τεράστιο. Επιστρέφει σπίτι και αποφασισμένη μονολογή, αφού παίζει θέατρο θα παίξω και εγώ, τώρα είναι έτοιμη να πάρει την εκδίκησή τη. Αρχικά συμπεριφέρεται όμορφα στον άντρα τη μπερδεύοντα τον ω προ τα συναισθήματα τη για εκείνον. Στη συνέχεια μαζεύει στοιχεία για την απιστία του, και βρίσκει πληρωμέ από ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι αλλά και από αποστολέ λουλούδιων. Στο μεταξύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου σε μία προσπάθεια να ενισχύσει την δημόσια εικόνα του και να διαφημίσει τις ικανότητες του ιατρικού προσωπικού, προσκαλεί μία ομάδα δημοσιογράφων να καταγράψουν για λίγο καιρό την δουλειά των γιατρών. Τι θα γίνει όμως αν οι κάμερες συλλάβουν κάτι που δεν πρέπει. Στο μεταξύ ο Εύρεαν που έχει αισθήματα για την Μπαχάρα ανησυχεί για την υγεία της, αλλά εκείνη τον διαβεβαιώνει πως είναι καλά και συνεχίζει το σχέδιο της αποκάλυψης. Έχοντας πια αδειάσει τα στοιχεία επιβεβαιώνει το μεγάλο της φόβου ζητάει από τη Ρεγκή να συναντηθούν σε ένα εστιατόριο ενώ παράλληλα ζητάει και από τον άντρα τη να βρεθούν για φαγητό οι δυο του. Και ενώ ο Τιμουρ είναι στο δρόμο για το εστιατόριο, η Μουαχάρ τηλεφωνεί και του λέει πω δίθεν με πήρε η Ρεγκή να πάμε για φαγητό. Φαινόταν αναστατωμένη, σαν κάτι να θέλει να μου πει. Εκείνο τη ζητάει να μην πάει και κατευθύνεται προ τα εκεί. Όταν φτάνει, λέει στη Ρεγκή να έχει τρελαθεί, τι προσπαθεί να κάνει. Σου είπα να μην ενοχλεί την Μπαχάρ και εκείνη του εξηγεί πω η ίδια η Μπαχάρ τη έκλεισε ραντεβού τότε και οι δύο καταλαβαίνουν πω η Μπαχάρ ξέρει όλη την αλήθεια. Ότι Τιμούρ τρέχει να βρει τη γυναίκα του και να τη ζητήσει συγγνώμη. Εκείνη βάζει φωτιά στον ηθικό τη και στα γράμματα που αντάλλασαν σε νεαρή ηλικία και φεύγει λέγοντα του: Ξέρει τι με τρελαίνει. Λε και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.